Ένα πολύ σοβαρό ερώτημα τη στον Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη Χριστόδουλο, το Ψήθη, το οποίο αφορά στο νησί τη Θάσου. Τι γίνεται με το νέο σκάφο του λιμενικού με υγειονομικό εξοπλισμό που θα ερχόταν στο νησί, Αληθεύει ότι σε άλλα νησιά που ήταν στο πρόγραμμα έχουν ήδη πάει τα αντίστοιχα σκάφη. Στη Θάσο έχουν ενδιαφερθεί αρμόδιε αρχέ. Και το λέμε αυτό διότι το συγκεκριμένο σκάφο αναμένονταν από το 2023. Για να καταλάβει κάποιο πόσο σοβαρό είναι το ζήτημα, εάν αρρωστήσει κάποιο σοβαρά, θα πρέπει να νοικιάσει φέριμπο τη γραμμή, το οποίο θα χρεωθεί 2.000 ευρώ για να μεταφερθεί ο ασθενή στην καβάλα. Αυτέ είναι καταγγελίε των κατοίκων τη Θάσου. Οι άνθρωποι προσεύχονται κάθε μέρα να μην πάθουν κάτι σοβαρό, διότι απλούστατα δεν έχουν χρήματα για να μεταφερθούν στην καβάλα. Να πούμε ότι είναι ντροπή τη ελληνική κυβέρνηση που δεν το έχει φροντίσει αυτό. Όπω φαίνεται και από τι πυρκαγιέ που κατακαίνει τι περιουσίε του κόσμου, πολλά πράγματα δεν έχει φροντίσει.